Το μέτρο αυτό που πιλωτικά λειτουργήσε από 1η Σεπτεμβρίου 2018 σε 49 νησιά επιδότησε 61.500 κατοίκους νησιών να πραγματοποιήσουν άνω των 60.000 ακτοπλοϊκών ταξιδιών αλλά και 3.100 νησιωτικές επιχειρήσεις να μεταφέρουν προϊόντα και πρώτες ύλες από και προς τα νησιά. Επεκτείνεται και αγκαλιάζει όλα τα νησιά της χώρας. Αξιοποιώντας την εμπειρία της πιλωτικής εφαρμογής και έχοντας πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρηματικές κοινότητες των νησιών για την καλύτερη εφαρμογή του μέτρου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανοίγει την πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου, καλώντας τους νησιώτες, το μεσύμβαση ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, αλλά και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις δομές υγείας και παιδείας των νησιών να εγγραφούν από σήμερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να αποκτήσουν εγκαίρως το μοναδικό αριθμό νησιώτη και να γίνουν δικαιούχοι του νησιωτικού αντισταθμίσματος για ταξίδια που θα πραγματοποιήσουν από 1η 2019 και για όλο το έτος. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις των νησιών της χώρας μπορούν από 7 πρώτου 2019 στον ίδιο ιστότοπο να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, ενώ η επιδότηση του κόστους μεταφοράς θα υπολογίζεται σε παραστατικά μεταφορών από 1η 2019. Η έναρξη της νέας χρονιάς αποτελεί ένα ορόσημο για τις νησιωτικές πολιτικές, αφού για πρώτη φορά ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εφαρμόζεται παράλληλα ένα μέτρο θεσμός που απαντά ταυτόχρονα στις ανάγκες των νησιωτών και στις ανάγκες για ενίσχυση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας αναπτυξιακές ευκαιρίες και ευκαιρίες ζωής. Για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί ειδική στήριξη για όσους μένουν και δραστηριοποιούνται στις σποράδες, στον Αργοσαρονικό και φυσικά στο Ιόνιο, αφού το μέτρο εντάσσει εκτός από τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο και όλα εκείνα τα νησιά που για χρόνια εξαιρούνταν από τις όποιες πολιτικές ανακοινώνονταν.